και ψυχολογίας, είναι νίκη, πώς το ζήσατε και τι μήνυμα στέλνει εν ώψη του play out. Θέλω να δώσω αρχικά πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν ήταν εύκολο. Ξέρουμε, έχουμε στεναχωρήσει τον κόσμο της Κοζάνης με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε. Σίγουρα δεν δείχναμε αυτό που είμαστε πραγματικά. Πιστεύω αυτοί που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο το ξέρουν και αυτοί. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα μάτς και βαθμολογικού χαρακτήρα, αλλά θεωρώ έπαιξε και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που νικήσαμε και μας δίνει τεράστια ψυχολογική όθηση για τη δύσκολη συνέχεια των play-out, όπως ξέρετε. Παίζαμε μια ιστορική ομάδα. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη που είχαμε και ενδιάμεσα παιχνίδι και ήμασταν κάποιοι κουρασμένοι. Δουλέψαμε, ετοιμαστήκαμε τακτικά και θεωρώ ότι όλα πήγαν καλά. Και ίσως ήταν ένα καλό κλείσιμο για τη regular season που λέμε, για τα play-out. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζετε το Ηρακλή στην Πολιά, τον ξανακερδίσατε και στο κύπελο. Η παρουσία του κόσμου σας δίνει μια παραπάνω όθηση, ούτως ώστε να τα δώσετε όλα μέσα στην ομάδα. Σίγουρα, όποιος ποδοσφαιριστής πει ότι δεν θέλει κόσμο στο κύπελο, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εμείς θέλουμε την παρουσία του κόσμου και σήμερα μας βοήθησε και ακόμα παραπάνω, αν μπορεί ο κάθε κουζανίτης ή ο κάθε φίλαθρος τη γύρω που έχει να έρθει να βοηθήσει, είναι πρόσδεκτος και το χρειαζόμαστε, τον έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα επόμενα μάτς είναι ζωής και θανάτου. Τι να πω. Θα σου δει ομάδα δεν πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι δεν περνάει καν το μυαλό μου η υπόθεση που βάζουμε. Τώρα τι να σας πω. Μπάλα είναι μπάλα, αλλά εμένα δεν περνάει καν το μυαλό μου. Ωραία. Και ένα μήνυμα εν ώψη play out. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Ξέρουμε ότι τον έχουμε στεναχωρήσει. Τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε και ούτε μας αντιπροσωπεύουν αυτά. Ούτε την εικόνα της Κοζάνης. Άμα δείτε το ρόστερ της Κοζάνης δεν είναι για αυτή την βαθμολογική κατάσταση. Δυστυχώς όμως υπάρχει και ο παράγοντας αντίπαλος, ο παράγοντας τύχη και άλλοι παράγοντες και παίζουμε μπάλα. Δεν μας πήγαν κάποια πράγματα καλά, αλλά θέλουμε τη στήριξη του κόσμου στη δύσκολη συνέχεια των 10 παιχνιδιών, τουλάχιστον στα εντός έδρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.